μετά από ένα χρόνο μέσα στις γλύκες και τις χάρες, μου λέει: Μπαμπή, τέρμα. Μπαμπή, τέρμα, γιατί γύρισε το δικό σου, καταλαβες. Ένας χλεχλές σαν το δικό σου. Εσείς οι γυναίκες δεν καταλαβαίνω ότι βρίσκετε σε κάτι τέτοιους τύπους. Εμείς οι άντρες δεν ξυγιόμαστε έτσι. Ο γουστάρης, μαρσάρης. Δεν γουστάρεις, φλάς και προσπέραση. Απλά πράγματα, μηχανολογικά. Μην πεις τίποτα. Νερό είναι. Θες? Η Σοφία είναι τελειωμένη υπόθεση. Και τη βλέπω και μπροστά μου. Γιατί, κυρία μου, έρχεσαι στο μαγαζί αφού είσαι με τον άλλον, γιατί? Δίκιο έχεις. Δίκιο έχω. Αλλά πού να το βρω? Και εσύ δίκιο έχεις. Και να σου πω και κάτι. Το δικό σου πρέπει να τον τρέξεις. Γιατί είναι πολύ μεγάλος καραγκιόζης. Εγώ προτιμώ να τον ξεχάσω τελείως. Ωραία είναι εδώ. Ναι. Ερχόμασταν συχνά εδώ με τη Σοφία. Έλα μου ρε Μπάμπη. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Οι άντρες δεν κλαίνε που λέει και η Μαρινέλα. Σε ευχαριστώ πάντως για τη βόλτα και για την κουβέντα. Εγώ σε ευχαριστώ. Κοίτα να δεις τι γίνεται καμιά φορά. Το ξεκινάς για πέσιμο και πριν καλά καλά καταλάβεις τι γίνεται, γυρνάει σε φιλικό. Και τελικά είναι πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Άντε μωρέ. Και κάπως έτσι γίναμε φίλοι με τον Μπάμπη. Αυτός να μου λέει για τη Σοφία, εγώ να του λέω για τον Δημήτρη. Όχι ότι είχα και πολλά να πω. Εκείνο το βράδυ, κοιτάζοντας την Αθήνα και ακούγοντας τον Μπάμπη να μιλάει, σκέφτηκα πόσοι τελικά έχουμε αυτό που θέλουμε. Πόσοι θέλουμε αυτό που έχουμε. Πόσοι θέλουμε περισσότερα από αυτά που έχουμε. Πόσοι ελπίζουμε να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε. Και πόσοι απλά θέλουμε να ξεχάσουμε αυτό που δεν μας ήθελε.